Όπως σας έχουμε πει, φίλες και φίλοι, θα συναντήσουμε την Γενική Διευθύντρια της ΑΝΦΛΟ, την κυρία Ζέτα Ρίζου, για να μιλήσουμε για τα προγράμματα που τρέχουν, για την δραστηριότητα της ΑΝΦΛΟ, αλλά και για τη συμμετοχή τη δική σας σε προγράμματα μέσα από τις προτάσεις, τις ιδέες σας, απόψεις σας που ζητάει η ίδια η ΑΝΦΣΕΚΙ. Να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Κυρία Ρίζου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Βούζα. Και καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ό,τι τρέχει τώρα ως φορά τα προγράμματα και τη συμμετοχή της ΑΝΦΛΟ, που όπως γνωρίζουμε συμμετέχει από τα μέσα καλοκαιριού, αρχές καλοκαιριού, στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ακριβώς, κύριε Βούζα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο της περιοχής, της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Χαρά μας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, ό,τι αν θέλετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί ανταποκρίνεστε πάντα άμεσα και ενημερώνετε και αποτελεσματικά και έγκαιρα. Πράγματι, η ΑΝΦΛΟ συμμετέχει στην πρόσκληση του Υπουργείου, δηλαδή στους τελευταίους 2,5 μήνες είμαστε υπατμών, δουλεύουμε πάρα πολύ συστηματικά. Το πολύ σημαντικό για μένα είναι το ότι έχουμε ενεργό συμμετοχή από το τοπικό πληθυσμό και από τους φορείς και από ιδιώτες, επιχειρηματίες και από συλλόγους, συνεταιρισμούς. Κάνουμε, όπως σίγουρα γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, έχουμε πραγματοποιήσει μερίδες ενημέρωσης και διαβούλευση για το τοπικό πρόγραμμα Leader, το γνωστό μας Leader. Τώρα έχει αλλάξει ονομασία, ονομάζεται Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων και από τα αρχικά των λέξεων αυτών που σας ανέφερα το αναφέρουν ως TAP Talk. Ωραία. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος και εμάς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τους συνεργάτες μου, που θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσπάθειά τους, γιατί πράγματι είναι σημαντικότατη, είναι η συμμετοχή του κόσμου. Μέσα από τις κατηδίαν σκέψεις που έχουμε κάνει τόσο με φορείς, τόσο με τις διευθύνσεις των φορέων, των ΟΤΑ, όσο και με τους συλλόγους, μας έχουν αναπτύξει ιδέες που ίσως μας διέφυγαν από την προσοχή τη δική μας, καινοτόμες ιδέες. Πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε μια στροφή στη συνεργασία, στη διάθεση για συνεργασία μεταξύ ομοειδών και μη επιχειρήσεων, τόσο για την προώθηση των προϊόντων της περιοχής, όσο και για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού. Μάλιστα. Εκτός από τις υποδομές μικρής κλίμακας που η Δήμη και η Περιφέρεια, την Περιφέρεια ενδιαφέρονται, έτσι ώστε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να δοθεί η δυνατότητα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής μας και να αναβαθμιστούμε όσο το δυνατόν μπορούμε. Πρώτος ο στόχος λοιπόν του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της περιοχής, των κατοίκων της περιοχής μας. Η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής μας ταυτότητας με την ευρία έννοια του όρου. Ναι. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να, να σας αναφέρω ότι το πρόγραμμα αυτό έχει την εξής ιδιαιτερότητα και έτσι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο. Ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μόνοι μας δράσεις για το πρόγραμμα. Στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους οι δράσεις εφαρμογής του προγράμματος ήταν συγκεκριμένες. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε δράσεις, να κάνουμε δράσεις δικές μας που ανταποκρίνονται στην περιοχή, ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες της περιοχής, τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες της περιοχής παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, μπορούμε να δούμε σε ποιους τομείς να δώσουμε βάρος και βάση, έτσι ώστε τα μειονεκτήματα μέσω του προγράμματος αυτού να γίνουν πλεονεκτήματα. Και εδώ κολλάει αυτό που λέμε η συμμετοχή του κόσμου, έτσι, των επιχειρήσεων κλπ. Ακριβώς. Όχι, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή του κόσμου. Αν λάβετε υπόψη και την οικονομική έτσι, συγκυρία, την οποία δυστυχώς υφιστάμεθα όλοι μας, αλλά και την περίοδο στην οποία βγήκε η πρόσκληση του Υπουργείου, που ήταν καλοκαίρι, που αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος είχε και άλλες ασχολίες, αλλά ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πρέπει να κάνει τώρα, ένας που έχει μια ιδέα, μια πρόταση, μια άποψη τέλος πάντων, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΑΛΦΑ, φαντάζομαι. Θα επικοινωνήσουμε. Και μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτό. Εμείς ήδη είμαστε στη διαδικασία της διαβούλευσης, έχουμε λάβει πολλές προτάσεις, αλλά επειδή μας δίνεται και η δυνατότητα μέσω του σταθμού σας να επικοινωνήσουμε τον κόσμο και να πούμε ότι και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, μπορούμε να δεχτούμε τις προτάσεις και τις ιδέες τους, είτε ηλεκτρονικά, καθώς ένα έντυπο που έχουμε εμείς διαμορφώσει, συνοπτικό έντυπο ερωτηματολόγιο καταγραφής ιδεών για τη συμμετοχή στον πρόγραμμα, το οποίο είναι όχι δεσμευτικό. Απλά αποτελεί ένα καταρχήν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των υποψηφίων επενδυτών στον πρόγραμμα, που αυτό δεν σημαίνει δε και καλά ότι
να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός από τις αρχές του έτους που θα είναι η άνθρωπος σε θέση να προκηρύξει τα έργα δράσης, θα πρέπει να γίνει αυτή η επένδυση. Mm-hmm. Απλά μας δίνει το στίγμα του ενδιαφέροντος του τοπικού πληθυσμού, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Μάλιστα, περίπου δηλαδή μέχρι τα μέσα, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Γιατί 16 Σεπτεμβρίου θα πρέπει εμείς να έχουμε αποστείλει το φάκελο Β στο Υπουργείο. Mm-hmm. Έχουμε γερμοφωμένη άποψη, αλλά δεχόμαστε και κάποιες άλλες προτάσεις που ίσως θα μας βοηθήσουν να γράψουμε και ένα τελευταίο λιθαράκι να βάλουμε. Ωραία. Πρόκληση. Πρέπει να μπουν λοιπόν στον ιστότοπο της Άνθλο στο διαδίκτυο. Είτε στα γραφεία μας. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος ξέρει και πώς τον βοηθάμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα στον κόσμο και να μπορέσει να το αξιοποιήσει. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες λοιπόν, να συμμετέχουμε σε αυτή την διαβούλευση που γίνεται, είτε ασχοληθούμε περαιτέρω, κάνουμε μια επένδυση, είτε όχι, έτσι. Πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας. Είναι καλό στη συνέχεια για μας. Mm-hmm. Δηλαδή δουλεύουμε για μας, αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία. Αυτός ο φάκελος λοιπόν θα υποβληθεί μέχρι τις 16 μας είπατε. Ναι. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει ακριβώς, για πείτε μας. Να σας πω και ίσως παρέλειψα και εγώ να το πω ότι στις 20 Ιουλίου ναι. η αναπτυξιακή κατέθεση και το πρώτο φάκελο, γιατί η διαδικασία αυτή από το Υπουργείο ήταν σε δύο στάδια υποβολής φακέλων, που αφορούσε τον πρώτο φάκελο και τον δεύτερο. Εμείς καταθέσαμε το πρώτο φάκελο εμπροθέσμως. Περάσαμε επιτυχώς στο δεύτερο στάδιο. Ωραία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και προχωρούμε στην κατάθεση του δεύτερου φακέλου. Στη συνέχεια, τη σκητάλη στην όλη διαδικασία παίρνουν τα στελέχη του Υπουργείου, όπου και αξιολογούν τις προτάσεις πανελλαδικά που έχουν κατατεθεί. Κατατάσσουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης της ομάδες. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τα τέλος του έτους, τρέχοντος έτους, θα έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες επιλογής και υπογραφή συμβάσεως μεταξύ των ομάδων τοπικής δράσεως και του Υπουργείου. Θα έχουν βγει οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις, είτε κοινές υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος και από τις αρχές του έτους, εφόσον όλα πάνε καλά, θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε την εφαρμογή του προγράμματος. Ωραία. Αυτό είναι το ταπτό, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς. Της περίοδου 2014-2020. Εμείς να δώσουμε το τηλέφωνο της Άνθλο που είναι 238-50-45-745 ή να μπείτε στην ιστοσελίδα της Άνθλο μέσω διαδικτύου, είναι πιο εύκολα τα πράγματα, και να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο. Εγώ κύριε Ρίζο, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, να σας ευχαριστήσω θερμώς, ιδιαιτέρως και εσάς και όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή του. Χαρά μας που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Όποτε χρειαστείτε κάτι, είμαστε εδώ για να το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα στην κυρία Ζέτα Ρίζου, είναι η Γενική Διευθύντρια της Άνθλο, της Ανθρωπιστικής Φλόρινας. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, στο 238 50 45 7 45.